Σήμερα, Χρήσα, ο Υπουργός Ανάπτυξης πήγε στην Βαρβάκιο Αγορά εν όψη της Καθαράς Δευτέρας. Τι είπε για το Σαρακοστιανό καλάθι? Καλό μεσημέρι, Μινά, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Ανάπτυξης εμφανίστηκε πολύ ευχαριστημένος από τις τιμές εκεί στη Βαρβάκιο Αγορά. Συνομίλησε τόσο με ανθρώπους της αγοράς, αλλά και με καταναλωτές οι οποίοι είχαν πάει να κάνουν τα ψώνια τους. Φαίνεται ότι υπάρχουν τιμές, όπως είπε, υπάρχουν προϊόντα για όλα τα βαλάντια. Το καλάθι της ηχθιαγοράς που περιμέναμε, δηλαδή της Βαρβακίου, να στηθεί ένα ξεχωριστό, ένα δεύτερο καλάθι, ωστόσο δεν θα γίνει, γιατί είναι χαμηλά οι τιμές, είναι συγκρατημένες οι τιμές. Και αυτό το είδαμε και στα προηγούμενα ρεπορτάζ που κάναμε εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, ανάμεσα σε διάφορες αγορές, ότι έχει τις χαμηλότερες η Βαρβάκιο σε ό,τι αφορά τα Σαρακοστιανά. Τώρα γίνεται μια μεγάλη κουβέντα σε ό,τι αφορά και τη λαγάνα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι δεν θα πρέπει η τιμή της να ξεπερνάει τα 2,80 με 3 ευρώ. Ωστόσο, ναι, εμείς έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι η τιμή κυμαίνεται από τα 2,80, 3,50, 3,80, ίσως και λίγο παραπάνω, μέχρι και τα 4 ευρώ, μας λένε σήμερα. Τώρα να σου πω πως οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την αγορά από τη Δημαία. Έχουν μπει αρκετά πρόστιμα το Φεβρουάριο, αξίας 908.500 ευρώ. Μάλιστα. Και μία τελευταία είδηση, ανοιχτές οι λαϊκές αγορές το Σάββατο και ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήσα, και εμείς πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο κύριος Κρέκας. Είδαμε ότι οι τιμές φέτος είναι προσιτές, έχει προϊόντα για όλα τα βαλάντια. Φαίνεται ότι πραγματικά εδώ οι άνθρωποι έχουν βοηθήσει ώστε να μπορέσουν φέτος τα νοικοκυριά να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το Σαρακοστιανό τραπέζι και έτσι να είναι το τραπέζι τους γεμάτο. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι εδώ σήμερα η Βαρβάκιος είναι όλοι ένα Σαρακοστιανό καλάθι, άρα μπορούν να προσέλθουν εδώ οι καταναλωτές και να αγοράσουν σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, σε πολύ προσιτές τιμές αυτά τα οποία χρειάζονται.